Πολλές φορές έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο ή ακούμε αυτό και ακούγεται όμορφο. Να δούμε τι είναι. Είναι η Sol minor αρμονική κλίμακα πάλι. Σε συνδυασμό με τη Sol minor φυσική. Και έχουμε τη δεύτερη βαθμίδα της Sol minor αρμονικής. Η πέμπτη, που είναι η Ρε Ματζόρε. Η πρώτη ήταν η La minore 7-5. Η πέμπτη τώρα είναι η Ρε Ματζόρε 7. Και η πρώτη είναι Sol minor 9 που παίζουμε. Όπου εδώ επειδή έχουμε φα φυσικό, είμαστε στη Sol minor φυσική. Άρα, στη La minor εδώ, για να ακουστεί λίγο πιο ενδιαφέρον, παραλείπουμε το La και παίζουμε το Sol αυτό από κάτω. Άρα έχουμε 7-3-5 ύφες. La minor 7-5, Re Maggiore ύφεση 9, άρα στη ωραία έχουμε 3, 7 και 9 ύφεση. Και Sol minor 7-9, όπου παραλείπουμε το Sol και έχουμε 9-3, έτσι μπορούμε να πούμε και 2 αν θέλουμε. 9-3-5 και 7. Sol minor φυσική η τελευταία συγχορδία. Φα φυσικό. Άρα. Όταν παίξουμε αυτές τις συγχορδίες σε αυτήν την περιοχή, τις τρεις συγχορδίες, έχουμε ένα μουντό άκουσμα, ένα περίεργο άκουσμα. Αυτό εξυπηρετεί είτε στίχο που λέει κάτι, είτε εικόνα σε ταινία, σε θέατρο, σε διαφήμιση, οτιδήποτε. Όταν το παίξουμε πιο ψηλά, καθαρίζει και έχει άλλη χρήση. Είναι πιο χαρούμενο, πιο ευθυάκριτο. Και έχουμε διάφορους τρόπους που το παίξουμε. Για ακούστε. Θα κάνουμε και σε αρπέτζιο. Αυτά ακούγονται ωραία και όταν τα παίξουμε σε αναστροφές. Δηλαδή τη λα, την παίξουμε στην επόμενη της αναστροφή. Βλέπετε, αλλάζει το ηχόχρωμα. Τη ρε που είμαστε εδώ, θα την παίξουμε εδώ. Και σόλας την αφήσουμε στο ίδιο σημείο. Άρα, 2, 5, σολ. Αν κάνω συνδυασμό των θέσεων, ακούστε τι κάνουμε. Και αυτό το εφέ. Τι κάνω το αρπέτζιο. Σε επανάληψη. Και το αριστερό μας χέρι σκεφτόμαστε πάντα τσέλα, κοντραμπάσα, για ακούστε.
πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία και σε άλλα tutorial. Ευχαριστώ πολύ.